Ο νομός μας και ειδικά ο Δήμος Παλαμά υπέστη από τις μεγαλύτερες ζημιές της περιφέρειας της Θεσσαλίας. Στον κοινωνικό τομέα έχουν πέσει περίπου 150-200 κατοικίες και το 90% των κατοικιών έπαθαν μεγάλες ή πολύ μεγάλες καταστροφές, ζημιές. Στον αγροτικό τομέα έχουν καταστραφεί όλες οι υποδομές, τα γεωργικά μηχανήματα και τα εργαλεία. Δεν έχει μείνει τίποτα. Και δεν να γίνονται έργα ώστε να μπορέσουν οι αγρότες να καλλιεργήσουν εύκολα. Και στον εμπορικό τομέα, όσα καταστήματα μπόρεσαν να ξανανοίξουν, που αυτά δεν είναι πάρα πολλά, είναι αντιμέτωπα με πολύ μεγάλα χρέη και με πολύ μεγάλη δυσκολία να αντικαταστήσουν τα εμπορεύματά τους, γιατί δεν υπάρχει αρρωγή. Επιπλέον, υπάρχει και ένας τομέας που ασχολείται, μεγάλος τομέας για τον Παλαμά, που ασχολείται με τους αγρότες, που προσπαθεί μαζί με τους αγρότες να μπορέσει να καλλιεργήσει και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί δεν υπάρχουν χρηματοδοτήσεις ούτε από την κυβέρνηση ούτε από κανέναν. Στην περιοχή μας χρειαζόμαστε άμεσα έργα υποδομών, επιχορηγήσεις και αποζημιώσεις γιατί ακόμα δεν έχει δοθεί τίποτα. Ξέρουμε ότι το κόμμα είναι δίπλα μας. Θέλουμε να συνεχίσετε να είστε η φωνή μας στη Βουλή ώστε να μην ξεχαστούμε και να έχουμε όσο γίνεται πιο άμεσα αποτελέσματα. Ευχαριστώ.